Με το νικητήριο αυτό πόντο που σημείωσε η Δήμητρα Λαμπρίδου, η Νίκη πέτυχε το στόχο της εισόδου στα play-off. Η ομάδα του Εύρου στην τελευταία αγωνιστική της πρώτης φάσης, στην Α2 κατηγορία, επικράτησε 3-1 του συμπολίτη Φίνικα και προκρίνεται στα play-off, όπου και θα διεκδικήσει την άνοδό της στην Pre-League. Θυμίζουμε ότι στη νίκη αρκούσε να πάρει 2 σετ για να κλειδώσει την πρόκριση. Αντίθετα, ο Φίνικας θα παίξει στα play-out για την παραμονή στην Α2, μια όμως τυπική διαδικασία, καθώς με τους 14 βαθμούς που μεταφέρει η ομάδα του Δημήτρη Τσουλκανάκη δεν θα κινδυνεύσει. Στο ντέρμπι της Αλεξανδρούπολης, η νίκη μπήκε καλύτερα στο παιχνίδι, κατακτώντας το πρώτο σετ. Η ομάδα του Σάκη Μουστακίδη πήρε προβάδισμα 19-12 και τελικά έκανε το 1-0 με 25-18, χάρη σε πόντο της Χατζηχαραλάμπους. Το δεύτερο σετ κρίθηκε στις λεπτομέρειες και ήταν το μεγαλύτερο σε διάρκεια. Ο Φίνικας ήταν εκείνος που ξεκίνησε καλύτερα και πήρε προβάδισμα με 7-2, 9-4 και 10-5. Η νίκη όμως έκανε το comeback και πήρε προβάδισμα 13-10, ενώ στη συνέχεια ξέφυγε με 17-11 και 19-12. Η νίκη έφτασε σε σετ μπολ κάνοντας το 24-20, αλλά ο Φίνικας δεν τα παράτησε και σε συνδυασμό με αρκετά λάθη της αντιπάλου του κατέκτησε το σετ με 29-27. Και ισοφάρισε σε 1-1. Στο τρίτο σετ η νίκη επικράτησε 25-18 και τελείωσε την υπόθεση πρόκριση. Τον τελευταίο πόντο σημείωσε η Τζορτζίνα Μπαχλαβά και το πανηγύρισε δεόντως. Έτσι, το τέταρτο σετ ήταν διαδικαστικού χαρακτήρα, με τους δύο προπονητές να δίνουν χρόνο συμμετοχής σε όλες τις αθλήτριές τους. Τελικά η νίκη το πήρε με 25-20. Βροντερό παρόν έδωσαν οι φίλοι των δύο ομάδων στις κερκίδες του Μιχάλης Παρασκευόπουλος, γεμίζοντάς τους τα όρια του επιτρεπτού και τηρώντας τα μέτρα προστασίας. Είμαι χαρούμενος. Είμαι χαρούμενος γιατί τελείωσε αυτή η φάση και τα κορίτσια τα οποία θέλω να τα δώσω συγχαρητήρια. Πολλά συγχαρητήρια σε όλες, μηδενός εξαιρουμένου, γιατί έχουν βγάλει ένα πρόσωπο στην προπόνηση απίστευτο, που δεν το περίμενα. Οφείλω να τους δώσω συγχαρητήρια και να τους ευχαριστήσω για αυτό που κάνανε. Με τιμά ιδιαίτερος. Από εδώ και πέρα είναι δεύτερο πρωτάθλημα, έχουμε 10 αγωνιστικές. Πρέπει να πάρουν κάποιες περισσότερο βάρος, γιατί είναι μπροστά τους το βόλεϊ. Θα παίξουν δύσκολα παιχνίδια, γιατί δεν υπάρχει εύκολος αντίπαλος. Και θέλω από εδώ και πέρα να το χαρούν. Από εδώ και πέρα, κάθε προπόνηση και κάθε αγώνα που θα έχουν, θέλω να τον χαίρονται. Θέλω να τον χαίρονται. Θα είναι για αυτούς. Και ένας λόγος ο οποίος ήθελα πραγματικά για να μπούμε στα play-off, είναι για να παίξουμε αυτά τα παιχνίδια τα δύσκολα και να τσεκάνω και να τεστάρω τις δικές τους ικανότητες. Υπάρχουν παίκτες νέες, οι οποίες μέχρι τώρα δεν έχουν πάρει βάρος, θα πάρουν από εδώ και πέρα και νομίζω πως θα είναι ένα καλό δίμηνο για αυτές. Ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα που την καταλαβαίνουμε, έτσι. Ακριβώς. Ακριβώς. Θέλω να παίζουμε κάθε μία αγωνιστική, κάθε έναν πόντο, να τον παίζουν όσο μπορούν καλύτερα. Σαν είναι τελικός. Θέλω να αποκτήσουν και αυτή την νοοτροπία. Σίγουρα έχουμε όλα τα κορίτσια πολύ μεγάλη χαρά. Στην αρχή δεν είχαμε θέσει τόσο ξεκάθαρους στόχους. Αν θα είναι τριάδα, αν θα είναι τετράδα. Αλλά αυτό προέκυψε στην πορεία. Αυτό που θέλαμε σίγουρα ήταν να βγάλουμε αυτό που κάνουμε στην προπόνηση, να βγει στον αγώνα. Να ευχαριστηθούμε το παιχνίδι και ό,τι καλύτερο έρθει θα ήταν το ιδανικό για μας. Ευτυχώς ήρθε η τριάδα και ανυπομονούμε για την επόμενη φάση που θα έχει δυνατά παιχνίδια και πιστεύω ότι δεν θα έχουμε να χάσουμε τίποτα. Είδαμε να αγκαλιάσει με τον προπονητή στο τέλος, του Σάκη του Μουστακίδη. Πόσο σημαντική είναι η συνεισφορά του κόουτς σε όλα αυτά που κάνετε φέτος? Είναι πάρα πολύ σημαντική. Οι προπονήσεις μας έχουν μεγάλη ποιότητα και
και ο χαρακτήρας του μας βοηθάει πάρα πολύ στο ψυχολογικό κομμάτι και πραγματικά τον ευχαριστούμε και είναι κλειδί σε αυτήν την επιτυχία. Έτοιμος για τα ταξίδια για την επόμενη φάση? Ναι, τόπος στα Νιάτα. Ναι, και αυτό. Να πάμε, εύχομαι να πάνε όλα. Βασικά να του ευχαριστηθούν τα κορίτσια και εγώ όποτε θα είμαι. Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι από την αρχή, το ξέραμε αυτό. Εμείς προερχόμασταν με 3 κρούσματα COVID την προηγούμενη εβδομάδα που δεν έκαναν καθόλου προπονήσεις τα κορίτσια. Θέλαμε ένα 3-0 κατά της νίκης, που είναι δύσκολο να το πάρεις, γιατί και η νίκη είναι πολύ καλή ομάδα. Προσπαθήσαμε, δεν τα καταφέραμε και συνεχίζουμε. Είμαι ικανοποιημένος από τα κορίτσια μου ως όλο αυτούς τους 2 γύρους, σε αυτή την πρώτη φάση, διότι θα μεταφέρουμε στην επόμενη φάση 14 βαθμούς, που είναι, είμαστε ήδη σωμένοι σαν ομάδα στην κατηγορία, που ήταν ο πρώτος ο σκοπός αυτός, και από εκεί και πέρα ό,τι καλύτερο έρθει. Διεκδικήσαμε τις πιθανότητες που είχαμε σε αυτό το παιχνίδι, δεν μπορέσαμε να βγούμε τρίτη. Εύχομαι καλή συνέχεια και στην ομάδα μου, αλλά και στην νίκη που θα παίξει στην άλλη φάση.